Λοιπόν, επειδή γιώτα να ακούμε και γιώτα δεν βλέπουμε, κατέβηκα σήμερα κάτω στη Λευκοσία και ήρθα να φέρω στη γιώτα αυτά που υποσχέθηκα. Μου έδωσε κοσμήματα, εγώ της φέρνω βιβλία. Γιώτα, πού είσαι? Τι κάνεις τώρα, κόρη μου? Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε, προσπαθώ να δημιουργήσω ένα άρωμα. Η βάση είναι καθαρή ασάνς, είναι συμπυκνωμένο άρωμα. Τι είναι τα τηλέφωνα σας? Απολογούμαστε γι' αυτό. Δεν προνοήσαμε. Όπου μαζί με βάση, καθαρή βάση εθανόλης, αναμειγνύεται με βάσεις από εθέρια έλαια. Είναι εκεί στο τηλέφωνο σας και επιστρέφετε. Μα συγχωρείτε. Ε, τη μάσκα μου φτιάχνεις. Όπως έχω πει, επιστρέφοντας. Μετά που έκλεισαν το τηλέφωνο, ναι. Μάλιστα. Με συμπυκνωμένο υλικό από καθαρή ασάνς, που είναι το συμπυκνωμένο ατόφιο άρωμα. Πάμε να το βάλεις αθόρυβο. Πήγαινε. Υπήρχε περίπτωση, όχι, το θέλω κομμωδία. Το θέλει κομμωδία. Βάλ' το αθόρυβο. Οι βάσεις είναι υποαλλεργικές. Είναι εθέρια έλαια. Μαζί με εθανόλ 100% ιατρική, πιστοποιημένη από το Υπουργείο Υγείας πάντοτε, είναι υποαλλεργικές οι βάσεις και μπορούμε να δημιουργήσουμε από κολόνια, on de parfum, κολόνια διαρκείας ή καθαρό ασάνς, που είναι το καθαρό λαδάκι απόσταγμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς εθανόλη για οποιονδήποτε άτομο έχει θέματα με αλλεργίες. Α, γι' αυτό μου φέρεις εμένα ασάνς. Ναι. Το οποίο άρωμα ασάνς μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 4-5 μέρες. Γιατί όταν αγοράζουμε ένα άρωμα από διάφορα επώνυμους οίκους αρωματοποιία, περιέχει μέσα 17-20% άρωμα. Η ασάνς η καθαρή, που είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα, είναι 100%. Μπορούμε να δημιουργήσουμε με τις ίδιες βάσεις, σε βάση κυραλιφής, σε βάση σόγιας ή σε κερί από φίνικα, είτε body milk, είτε body cream, κρέμες σώματος δηλαδή, ή κρέμες προσώπου, αντιγυραντικές, υποαλλεργικές πάντοτε, κυραλιφές για εγκάφματα, θεραπευτικές αλλά και καλλυντικής μορφής. Τώρα για την περίοδο την καλοκαιρινή, κρέμες αντιλιακές, αντιλιακά λάδια, θεραπευτικά λάδια είτε για θεραπεία μαλλιών, είτε σώματος και πολλά άλλα. Οτιδήποτε υποδιέστερο δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από αυτό το χώρο. Γιώτα μου, εσύ πώς άρχισες να ασχολείσαι με αυτά τα φυσικά προϊόντα? Γιατί στην ουσία εσύ φτιάχνεις προϊόντα τα οποία είναι φυσικά, χωρίς παράμπεν, χωρίς συντηρητικά, χωρίς χημικά πρόσθετα. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω και να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που δεν έπιασε τη ζωή μαζί μας. Είχα γνωρίσει ένα αρωματοποιό πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, ο παππούς ο Σύφης. Όπου είχε ένα από τα πρώτα αρωματοποιία στην Αθήνα και κάποια στιγμή είχα ασχοληθεί, με είχε μοιήσει δηλαδή λιγάκι. Όταν λοιπόν είχα βρεθεί και είχα ζήσει για κάποια χρόνια στην Σαουδική Αραβία, ασχολήθηκα κατ' επέκταση με το θέμα και επιστρέφοντας πίσω το έκανα σαν χόμπι και ασχολιόμουν, έπαιζα, έκανα πειράματα, δημιουργούσα συνταγές δικές μου. Όπου όταν κάποια στιγμή στη ζωή μου έπρεπε να διακοπεί η καριέρα μου, γιατί ήμουνα σε ένα πολύ διαφορετικό χώρο, καριερίστας και business woman καθαρά, αφού λοιπόν προέκυψε ένα μικρό ατύχημα με τον γιο μου, αποφάσισα να κάνω κάτι μόνο για μένα, να μείνω μακριά από τοξικές καταστάσεις και μιας και είμαι και ένας άνθρωπος που αγαπάω την τέχνη, ήθελα να εμπεριέχεται και η δημιουργία. Ήθελα όμως να είμαι και πιο επαγγελματίας, οπότε παρακολούθησα σειρά από μαθήματα αρωματοποιίας, αρωματοθεραπείας και επίσης μελισσοκομείας για να μπορέσω να φτιάξω και να υλοποιήσω κυραλιφές, θεραπευτικές και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 3 χρόνια το κάνω και επαγγελματικά και ευελπιστώ για κάτι καλύτερο. Πώς λέγεται το μαγαζί εδώ, Γιώτα μου? Το μαγαζί λέγεται Ντελάρτε Vintage Perfumery και ο όρος vintage, επειδή είναι το πολύ παλιό, στα πολύ παλιά χρόνια και στο Παρίσι αλλά και στην Αθήνα και στην Ισπανία, οι άνθρωποι που δινόταν η ευκαιρία στους ανθρώπους που δεν είχαν τόσα χρήματα για να αγοράσουν, να χρησιμοποιούν τα ανακυκλώμενα που και εγώ χρησιμοποιώ μπουκάλια και πήγαιναν π.χ. σε ένα αρωματοποιό και έλεγαν θέλω να μου βάλεις για 5 δραχμές, ας πούμε, κολόνια. Οπότε, για να προσέχουμε και λίγο τη φύση και το περιβάλλον, χρησιμοποιώ γυαλί καθαρό, που είναι ανακυκλώμενο υλικό,
και μπορώ να φτιάξω μία συνταγή που θέλει ο πελάτης με το κόστος που επίσης ο πελάτης επιλέγει. Δηλαδή, ο πελάτης μπορεί να έρθει να σου πει θέλω το τάδε επώνυμο άρωμα να το αντιγράψεις. Ναι, ακριβώς είναι η ίδια ως αποτέλεσμα ευωδία μυρωδιά, με τη μόνη διαφορά ότι δεν εμπεριέχουν χημικές ουσίες, είναι καθαρά υπολεργικά και φυτικά οι βάσεις που χρησιμοποιούμε. Επίσης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί όπως είπα νωρίτερα, τα επώνυμα αρώματα έχουν 17 με 20% άρωμα, ενώ τα συγκεκριμένα έχουν από 30 μέχρι και 70 και 100% εμπεριέχουν το άρωμα, το ασάνς. Για όταν κάποιος μπορεί να παραγγείλει σε σένα από την Ελλάδα, γιατί το πρωί που έδειχνα τα κοσμήματα που με στείλες, είδα στο live chat ότι ρωτούσε ο κόσμος μπορεί κάποιος να παραγγείλει από την Ελλάδα, πώς μπορεί να σε βρει κάποιος. Μέσω εμένα, μέσω του Facebook που υπάρχει τον Delarte Vintage Perfumery, κάτω από το Γιώτα Ψαρά υπάρχει το παρακλάδι, το Γιώτα με Y. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο δουλεύει στη θέση μου στην Αθήνα σε συνεργασία, όπου του στέλνω έτοιμες βέβαια τις συνταγές και μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Είναι στην Αθήνα η βάση του ατόμου αυτού και μπορεί να στείλει από εκεί και πέρα σε νησάκια ή σε οποιαδήποτε άλλα σημεία της Ελλάδας. Άρα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου κατευθείαν. Κατευθείαν. Και εγώ θα προωθήσω το συγκεκριμένο άτομο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ανεβάσουμε και μία σελίδα που θα είναι το Delarte Vintage αντί Cyprus θα είναι Athens και θα μιλάνε άμεσα. Delarte Vintage. Ναι. Το κόρη μου, μην το λες καλαμαριστικά. Delarte Vintage. Λάσου, πες μου για τις μάσκες που κάνεις, γιατί πήγα στην τράπεζα με τη μάσκα. Έχεις πίσω την ίδια μάσκα που έχω και εγώ. Ναι, υπάρχουν διάφορες τέτοιες μάσκες. Οι μάσκες αυτές είναι καθαρά επαγγελματικές, με 100% κάλυψη, θα προσθέσω μερικές, είναι αποστηρωμένες. Έχουν ξεχωριστό φίλτρο το οποίο μπορεί να μπει μέχρι και με 80 βαθμούς θερμοκρασία στο πλυντήριο και μετά έχουν τα φίλτρα, τα έξτρα φίλτρα μέσα, να ανοίξουμε λίγο για να δείξουμε. Ναι. Τα οποία φίλτρα μπορούν να ενσωματωθούν μετά από τους 6 μήνες σε περίπτωση να στιγμούν για να ανοίξουμε λίγο μια καινούργια. Όπως στους 6 μήνες είναι καλύτερα να βάλουμε ένα καινούριο φίλτρο σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ πιο έντονη και πιο δυνατή στην καθημερινότητα. Μπορούμε να βάλουμε από μόνη της τη μάσκα η οποία έχει ήδη το δικό της το φίλτρο. Έτσι. Υπάρχουν όμως και έξτρα φίλτρα για άτομα όπως είμαστε εμείς που είμαστε πιο επιρρεπείς. Εγώ, παραδείγματος χάρη, αν δεν ήταν υποαλλεργικό το μαγαζί αυτό, θα μπορούσα γιατί έχω άσθημα. Λοιπόν, άτομα που θα βρεθούν σε μια κατάσταση είτε έντονη σκόνη είτε με αλλεργικά στοιχεία στη φύση, είναι καλύτερα να βάλουν. Φτιάχνεις μόνες αυτές τις ναι. Είναι ένα καλούπι το οποίο είχα κάνει εισαγωγή και σε συνεργασία κατόπιν με κάποιο άτομο. Φτιάξαμε κάτι που θέλει παρόμοιο. Να πάρει μάσκες από σένα, πάλι στη σελίδα. Πάλι στη σελίδα. Στη σελίδα μου έχω διάφορα παρακλάδια στη δεξιά μεριά, όπως είναι το λογότυπο. Να θυμηθείς να μου στείλεις τη σελίδα να βάλω στην Ελλάδα. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι πάνω στο πρωινό live ακόμη δεν έχει σχολιάσει, κυρία Γιώτα Ψαρά. Έχετε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Και επίσης τα κοσμήματα. Έλα να μας δείξεις λίγο τα κοσμήματα. Νομίζω πως δεν έχω κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Βλέπω όμως ότι έχει πράγματα. Έχει κάποια εδώ πέρα που είναι στο τραπέζι. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει δει τα κοσμήματα που μου στείλε μπορεί να έρθει εδώ να ζητήσει παρόμοια ναι, τα ίδια. Μπορεί να φτιάξουμε παραγγελία ό,τι θέλει. Ό,τι σχέδιο θέλει. Εγώ όπως θυμούμαι όταν σε γνώρισα το 2003 στην παλιά Λευκοσία, είχε ένα ατελιέ. Είχα ένα ατελιέ, ένα εργαστήρι τέχνη, ναι, γιατί ασχολούμαι με πορτρέτο και πίνακα κατόπιν παραγγελία. Ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει λίγο στο περιθώριο, αλλά κατόπιν παραγγελία, ναι. Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε πάλι. Και εδώ είναι ο χώρος με τα διάφορα ασάνς όπως έχουμε δει. Εδώ μέσα μπορεί να μπει η καθαρή η ασάνς, όπως σας είχα εξηγήσει. Μου έδωσε σε μένα, ναι, φόβο. Ναι. Και υπάρχουν πολλοί κωδικοί. Υπάρχουν τα γλυκά αρώματα, υπάρχουν τα αρώματα της φύσης, υπάρχουν τα πιο σαπουνοειδή, υπάρχουν τα πιπεράτα. Και για να μιλήσουμε και λίγο για το βαλάντιο, ας πούμε, μπορείς να πάρεις άρωμα από αυτό το μαγαζί από 5 ευρώ μέχρι και 305 ευρώ. Υπάρχουν αρώματα όπως είναι η μεγάλη οίκη, η ογκρή, το κιλιάν και είναι αρώματα τα οποία τα βρίσκουμε μόνο σε πολύ πολύ ακριβούς οίκους στο Παρίσι που ένα άρωμα 30 ml μπορεί να σου στοιχίζει 3 και 4.000. Σωρά, έχει έτσι ακριβά αρώματα. Ναι, γι' αυτό είχα πει όπως το γκρίτ, όπως το κιλιάν ή όπως το Ισπαχάν του Christian Dior. Αυτά εμείς τα φτιάχνουμε με τις ίδιες υποαλλεργικές βάσεις, με γύρω στο 80, 90, άντε ας πούμε 150 ευρώ. Τα 95% των αρωμάτων που έχω στο μαγαζί κυμαίνονται τα 50 ml
που είναι αυτό το μέγεθος. Μαζί με το πουάρ, βέβαια, για να είμαστε και vintage. Καλύδες, και καλύδες. Ναι, έτσι είναι λίγο πιο φέμι. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα μπουκαλάκια, όπως βλέπετε, στο χώρο. Υπάρχει και... Αυτά είναι, είναι μια παραγγελία ή είναι εκτός τιμής. Υπάρχουν διάφορες τιμές για όλες τις τσέπες. Ωραία. Και ξέρει κάποιος ότι ήταν διάσκευαν από εδώ, είναι δικό του. Είναι, μόνο αυτός έχει το συγκεκριμένο λοιπόν, άρωμα, δεν έχει άλλους. Αυτό που θέλω να πω, εκτός από τις επώνυμες συνταγές Θέκλα μου που φτιάχνω, μπορώ, εφόσον έχει το χρόνο ο πελάτης, να καθίσουμε μαζί, να, κατόπιν κάποιων ερωτήσεων, δηλαδή άμα μας αρέσει, ξέρω εγώ, η βροχή, άμα είμαστε έτσι πιο χειμερινοί τύποι, αφού λοιπόν μου δώσει τα στοιχεία που θέλω, του κάνω κάποια δείγματα και είναι καθαρά το άρωμα π.χ. της Θέκλας. Υπάρχουν επίσης και τα ενεργειακά τα αρώματα, τα εθέρια έλαια, όπως και όλα τα αρώματα, νομίζω ίσως να το γνωρίζεις καλύτερα εσύ στο τομέα σου αυτό. Λοιπόν, η όσφρηση, επειδή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις μνήμες, μας παραπέμπει σε μακρινά ταξίδια. Μπορεί να σε πάρει στην παιδική σου ηλικία, στο πρώτο γάλα που ήρθες, στη μάνα σου, στο φούρνο της γειτονιάς. Τι θέλουμε να πας στη μάμα μας, πάρει σε ένα μεγάλο έρωτα, σε μια ούτε σε άλλη, μεγάλους έρωτες, άλλη χώρα. Τέλος πάντων, μπορεί να σου ξυπνήσει μνήμες. Το ένα που κάνει είναι αυτό. Το δεύτερο που κάνει ως θεραπεία είναι ένα άτομο που έχει, που είναι πολύ υπερκινητικό και θέλει κάτι να το καταπραίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν βάσεις που με μικρή πινελιά, είτε στους κροτάφους, είτε κοντά στη μέσα μεριά των χεριών μας, είτε στους αστραγάλους, είτε στο το ηλιακό πλέγμα, με συγχωρείτε, μπορεί να ηρεμήσει ή αντίστοιχα ένα άτομο που είναι πιο καταθλιπτικό άτομο και δεν έχει ενέργεια, να υπερδιαγείρει και να νιώσει... Ηρεμία, νομίζω, ναι. Επίσης υπάρχει το καθαρό γεράνι και το ροδέλαιο, το οποίο ακόμη και στις εκκλησίες, το λιβάνι με το ροδέλαιο, το χρησιμοποιούν για αυτό το σκοπό. Καθαρίζει την ενέργεια και σου δίνει μια πιο καθάρια. Μια τελετουργία. Είναι μια τελετουργία. Μια τελετουργία η οποία βοηθάει στο να νιώθουν καλύτερα. Έλα και όταν να δούμε και το μαγαζί σου, πώς και έχεις ζωγραφίσει την εικόνα της. Όχι, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μπήκε μέσα στο χώρο μου και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Βούρη. Το έφτιαξε ο πολύ αγαπημένος φίλος μου ηθοποιός, γιατί είχα ασχοληθεί με το θέατρο. Α, και με το θέατρο, άλλο. Ναι, κάποια στιγμή. Όλες με το φως. Ο κύριος Νεόφυτος, ο νεοφύτου, νεόφυτε μου, σε αγαπά πάρα πολύ. Και ήταν το γούρι του. Και εδώ βλέπουμε, έχει σημαντική ωραία πράγματα. Αυτά είναι χειροποίητα μπουκάλια. Είναι όλα βιντό. Είναι ντεκοπάζ, τα φτιάχνω με χαρτοπετσέτα. Wow. Ναι, είναι ενσωματωμένο χαρτομάντιλο, καθαρά. Wow. Έτσι. Μέσα στο γυαλί δηλαδή. Απ' έξω. Βλέπει, είναι έξω. Είναι μια χαρτοπετσέτα η οποία γίνεται όμως δεν χαλάει. Όχι, γιατί βερνικώνεται από πάνω. Mm. Και υπάρχουν, θέλω να δείξω, επειδή είμαι λάτρης... Με βλέπετε και εμένα στον καθρέφτη. Σε περίεργα μπουκαλάκια. Με βλέπετε. Δεν πειράζει, αυτά είναι μπουκαλάκια τα οποία είναι άνω των 200 ετών. Άτε ρε. Και είχαν βρεθεί στο σπίτι μου στην Κερίνη. Σοβαρό μιλάς. Και εντελώς στοιχεία μου τα έφερε μία κοπέλα που βρήκε. Wow. Ναι. Και είναι γυαλίνα. Ναι, είναι γυαλίνα. Ποιος ασχολούνταν γιατί... με την οικογένειά σου με τα αρώματα. Δεν είναι της οικογένειάς μου, αλλά βρέθηκαν στο χώρο εκεί από τα άτομα που πλέον μένουν. Ποιο ήταν όμω αυτά. Δεν έχω ιδέα. Αυτό δεν τα κατάφερα να το. Καταπληκτικό νομίζω ότι ήρθε κοντά ναι. Σου τα. Αλλά είναι ωραίο γιατί είναι συλλεκτικά κομμάτια. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και το, η ιστορία πίσω από αυτό. Πάμε λίγο έξω να δούμε και απ' έξω το μαγαζί. Λοιπόν, πάμε απ' έξω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κατάστημα της Γιώτας απ' έξω. Εσύ έκαμες την ταπελά σου. Το design περίπου εγώ είναι η Audrey Horborn από το Tiffany's. Ah. Η οποία για πάρα πολλά χρόνια, γιατί διάλεξα, θα με ρωτήσεις τώρα, η επόμενη σου ερώτηση, είμαι σίγουρη. Γιατί την Audrey Horborn. Γιατί την Audrey Horborn, γιατί ήταν ένας πολύ έτσι άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, ήταν υπέρ της φυσικότητας. Βλέπετε και το τηλέφωνο της Γιώτας εκεί στο Κυπριακό, από Ελλάδα παίρνετε 00357 του πρόσημου, ναι. Και ο κυριότερος λόγος ήταν γιατί επειδή ήταν λάτρης των αρωμάτων, κρατούσε μέχρι και στο θάνατό της ένα άρωμα, μια κρυφή κολόνια, το Liberty της Givenchy πλέον, το οποίο υπήρχε μια κρυφή συνταγή και αφού πέθανε ανακάλυψαν το άρωμα που φόραγε η Audrey Horborn. Ποιος το είχε φτιάξει. Οπότε είχαν πει ότι είναι από τον οίκο της Givenchy.
Βεβαίως, φαντάζομαι τότε θα ήταν κάποιος άλλος αρωματοποιός που δούλευε για την εταιρεία αυτή. Το Liberty, το οποίο και εμείς το φτιάχνουμε. Το φτιάχνετε. Βεβαίως. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε μαζί δημιουργία και να φτιάξουμε ένα άρωμα αποκλειστικά για τον καθένα ξεχωριστό. Για τους φίλους στην Κύπρο, πώς μπορούν να σε βρουν. Γιατί εγώ την πρώτη φορά δυσκολεύτηκα γιατί είναι λίγο χαχ, αλλά μετά το βρήκα. Η αλήθεια είναι ερχόμενη από Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν φαίνεται το μαγαζί. Είμαστε στην Μετοχείου 63. Μετοχείο 63α, έγκομη ή Λευκοσία. Τα ύδατα είναι Λευκοσίας, αλλά έχει μάθει ο κόσμος να λέει έγκομη. Έναντι Ζορπά και στη γωνίτσα του φαρμακείου. Ερχόμενοι όμως από την Λευκοσία, από το δρόμο το παράλληλο του Γιώργιο και πλέον Υπουργείο Υγείας, στα 700 μέτρα στα δεξιά σας, ξανά έναντι Ζορπά, αφού περάσουμε το ρεξ, το ζαχαροπλαστείο, κάνουμε και του ρεξ μια διαφήμιση τώρα, ναι. Λοιπόν, θα το δείτε στη γωνίτσα δίπλα από το φαρμακείο, κατόπιν, ναι. 97-74-04. Για να τη ρωτήσετε να κλείσετε ραντεβού για να έρθει. Τότε μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα αρώματα, αλλά και τα κοσμήματα που θέλετε. Στη διάθεσή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδε, σου είπα όταν νιώθω καλύτερα θα έρθω, αλλά σήμερα νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Έτσι. Και ήρθα. Γιατί τα αυθόρμητα είναι αληθινά. Ειρήνη και αγάπη σε όλους. Φιλιά.